Φίλες και φίλοι του Γκαζέτα, βρισκόμαστε στο παρκέ του Σταδίου Κεφυλίας, λίγη ώρα μετά το τέλος του πρώτου ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού, Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού για την Στοίχημαν GBL. Κωνσταντίνος Μελάγιας, Αντώνης Καλκαβούρας. Νομίζω, Κωνσταντίνε, επειδή παρακολουθήσαμε και οι δύο την συνέντευξη τύπου των προπονητών, πιο κατατοπιστική δεν θυμάμαι να έχουν υπάρξει οι δύο προπονητές μιλώντας για τακτική. Ναι, ναι, και οι δύο. Και ο Αταμάν εξήγησε το σκεπτικό, την ιδέα, θυμούμε όπως θες, των τριών guard. Το οποίο είχε διαφανεί και από το μάτς με την Φενέρμπαχτσε. Ακριβώς. Βέβαια, με την Φενέρμπαχτσε είμαστε 4 guard για 1 και 38. Σωστό. Το οποίο είναι ένα βήμα παραπάνω. Ποιος ξέρει, μπορεί να το δούμε και αυτό, αν κάποια στιγμή το χρειαστεί. Αλλά και ο Μπαρτζόκας εξήγησε την νευρικότητα με την οποία αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός το καλό, το πολύ καλό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και το γεγονός ότι αναγκάστηκε να παίξει και με ένα πιο ψηλό forward ή να παίξει και με τον Φουρνιέ στο 3, αν και χρησιμοποιείται κυρίως στο 2, γεγονός που του έδωσε λιγότερη ταχύτητα στο κομμάτι της άμυνας. Απλά, κατά τη δική μου γνώμη, αν έλειπε ο Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός θα βάζε 57 πόντους σήμερα. Ναι, σήμερα ήταν πάρα πολύ κακή η βραδιά δηλαδή, του Ολυμπιακού. Δέχτηκε πολλούς πόντους. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Φουρνιέ δέχτηκε αρκετούς πόντους από τον Μπράουν, αλλά έβαλε μπροστά. Νομίζω ότι δέχτηκε όμως περισσότερους. Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Πάντως, νομίζω ότι ξεκάθαρα το κλειδί του αγώνα είναι αυτό το σχήμα με τους τρεις κοντούς. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει την πολυτέλεια να χρησιμοποιήσει, δεν ξέρω πόσο έπαιξε, 13-14 λεπτά ο Σλούκας στο μάτς. Όταν έχει την πολυτέλεια να χρησιμοποιήσει τον Σλούκα 13-14 λεπτά από τον πάγκο, χωρίς να έχει επίδραση ουσιαστική στο μάτς και να πάρει 11 στα 14 τρίποντα από τα τρία αρχικά του γκάρ, εκ των οποίων τα περισσότερα τρίποντα ήταν ελεύθερα. Μικρή παρένθεση. Η επίδραση του Σλούκα στα 14 λεπτά, αν έπαιξε τόσο, υπήρχε. Γιατί άνοιξε το παρκέ, έβγαλε αυτή την πάσα που αριστερό drive και την πετάω στην άλλη γωνία στη δεν είπα ότι... Την πάσα που την έχει ο Σλούκα. Δεν είπα ότι ήταν μικρή. Μπορεί να μην καταγράφει και ο assist ναι. ή ο score. Γιατί ναι. δεν σκοράρει, δύο πόντους νομίζω με βολές έβαλε. Αλλά είχε επίδραση πολύ μικρότερη από τη συνηθισμένη. Από, ναι, και από αυτή του Ναν και του Μπράουν και του Γκραντ ακόμα. Ναι, αλλά τώρα 25 πόντους ο Ναν, 18 ο Μπράουν, 43 και 7 ο Γκραντ, 50 με 11 στα 14 τρίποντα και όλοι οι υπόλοιποι 2 στα 10, εκ των οποίων επαναλαμβάνω τα περισσότερα τρίποντα ελεύθερα, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται να συμβαίνει στην άμυνα του Ολυμπιακού και ειδικότερα εδώ μέσα, νομίζω ότι τα λέει όλα. Κοίταξε, είναι από τα παιχνίδια που έρχεσαι πριν να τα παρακολουθήσεις και σε αυτό το πεντάλεπτο που θέλουμε να σχολιάσουμε έχουμε σκεφτεί θα πούμε αυτό, θα πούμε αυτό, θα πούμε αυτό, την πονηριά μας, το κάτι να ξεχωρίσουμε από τους συναδέλφους. Έχουμε προετοιμαστεί κι εμείς. Από τους συναδέλφους και τελικά το καταλήγεις ότι δεν μπορείς να κάνεις καμία ανάλυση από το παιχνίδι. Ήταν εκοφαντικά, καθολικά καλύτερος ο Παναθηναϊκός, ναι, ναι. έπαιξε τρομερό μπάσκετ, ξεδίπλωσαν τα τρία γκάρτ το ταλέντο που είχαν. Ναι. Ο Λεσόρ έκανε τη δουλίτσα του. Ο Μίτογλου ως πεντάρι και προερχόμενος από Καστρεντερίτιδα. Και από κακές εμφανίσεις. Έπαιξε καλά. Ναι. Και ακόμα και ο Έρναν Γκόμεθ που έβαλε μόλις 4 πόντους, είχε 8 rebound. 9. 9 rebound, 4 assists και αρκετά καλή άμυνα. Και έπαιξε και 33 λεπτά. Δεν έχει ξαναδεί ποτέ στον Παναθηναϊκό. 50% τρίποντο. Ναι. Άρα τι να αναλύσουμε. Δεν, ναι. Δηλαδή και να θέλουμε να πούμε το κάτι περίεργο, το διαφορετικό, δεν υπάρχει. Το μπάσκετ είναι απλό. Ναι, έτσι είναι. Στο τέλος της ημέρας. Αυτό που θα βάλει τα τρίποντα θα έχει καλύτερη τουλάχιστον υγεία και καλύτερη εικόνα. Έτσι όπως παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός, αναγκάστηκε να παραταχθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι του δευτέρου ημιχρόνου μετά την καθολική επικράτηση του Παναθηναϊκού στο πρώτο και του 48 πόντους παραγωγικότητα. Νομίζω ότι 10 χρόνια να παίζανε, 10 χρόνια θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Έτσι όπως παρατάχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή που αναγκάστηκε να παίξει με τον Ντόρσεϊ και τον Φουρνιέ μαζί. Που αυτοί οι δύο δεν μπορούν στην άμυνα να είναι επιδραστικοί. Και ειδικότερα ο Φουρνιέ που έπαιξε 34 λεπτά κάποια στιγμή και πήρε και πάρα πολλές προσπάθειες στην επίθεση. Επομένως, νομίζω ότι ήταν και προς τιμή του Γιώργου Μπαρτζόκα που το παραδέχτηκε, ήταν πεντακάθαρη και καθολική επικράτηση του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως ήταν οι ομάδες πριν από 48 ώρες, ψιλοφαινόταν αυτό. Αλλά λες. Πάντα το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων έχει εκπλήξεις. Ξεκινάει το μάτς και είναι από διαφορετικό παρονομαστή από εκεί που τελείωσε το προηγούμενο. Ο Ολυμπιακός που για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, όχι δεν παίζει απλά καλή άμυνα, νομίζω ο Φαλ, τον οποίο ο Μπαρτζόκας και την πασιδική κοινότητα τον θεωρεί κορυφαίο αμυντικό ψηλό, δεν υποστηρίζει
όπως μας έχει συνηθίσει τις αλλαγές στην άμυνα. Ναι. Και τον είναι πλήγωσε, πιο αργά τα πόδια του. Τον πλήγωσε σήμερα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή τον σημάδεψε. Βέβαια έχει απέναντί του και τον καλύτερο γκάρντ της Ευρώπης για μένα. Ναι, πραγματικά τώρα που το λες αυτό, θυμάμαι εκείνο το τρομακτικό ένα εναντίον ενός που σηκώθηκε πάνω από το Φάλωναν και έβαλε εκείνο το δεξί lay-up. Το θέμα είναι ότι έβγαλε μια νευρικότητα όταν είδε τον Παναθηναϊκό να προσπερνάει και ακόμα και στο διάστημα εκεί πέρα με τεχνική ποινή του Λεσόρ, την τεχνική ποινή του Αταμάν, που λογικά εξυπηρετεί την ομάδα που είναι πίσω με 10 πόντους, πόσο μάλλον να παίζει και με τον κόσμο που ξεσηκώθηκε λίγο αου-αου-αου. Δεν το εκμεταλλεύτηκε. Ο Παναθηναϊκός έμεινε πολύ ήρεμος, βρήκε, συνέχισε να παίζει το ίδιο στυλ μπάσκετ και νίκησε δικιά. Κλείνοντας, θέλω να σταθώ και σε μια μίνι ανάλυση που έκανε ο Μπαρτζόκας στην ερώτηση ενός συναδέλφου για το. Τα αίτια που ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται πολύ λιγότερο επιδραστικό στην άμυνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι διαλεύκανε γενικότερα το τοπίο αρκετά, ακόμα και για τον κόσμο που δεν είναι τόσο εξοικειωμένος μπασκετικά. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει υπερβολική ποιότητα, υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες, έχει πολύ περισσότερους παίκτες που μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι με μεγαλύτερη ευκολία, έχει καταστήσει λιγότερη την συγκέντρωση στην άμυνα. Με αποτέλεσμα να προσπαθούν οι παίκτες του, οι περισσότεροι παίκτες, να βρουν ρυθμό κατά κύριο λόγο μέσα από την επίθεση. Εντάξει, είναι όλοι οι επιθετικογενείς παίκτες. Με εξαίρεση του Γουόκα, του Παπα-Νικολάου, άντε και τον Φα λίγο, όλοι οι άλλοι ψάχνουν να βρουν ρυθμό μέσα από την επίθεση. Λοιπόν, 7 η πόδια διαφορά στις νίκες του Παναθηναϊκού, 7 και τα λεπτά από το σχόλιο του Αντώνη Καλκαβούρα και του Κωνσταντίνου Μελάγε. Στοιχείο ήταν αυτό, απλά τώρα μόνο στο μυαλό. Εξυπνάδα που δεν είπαμε για τον μπάσκετ, πρέπει να πούμε μια εξυπνάδα. Γεια σας.